Τώρα πάμε να δούμε ένα θέμα. Είχαμε σταματήσει βέβαια αρκετά θέματα πριν τις εορτές. Τώρα ξεκινάμε σιγά σιγά. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε και είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή με τον κύριο Γιάννη Βουλγαράκο, υποψήφιο βουλευτή της Ένωσης Νέας στη Β' Θεσσαλονίκης, και το θέμα είναι η οικονομία ανάμεσα στην αλήθεια και το ψεύδος. Καλημέρα, καλή χρονιά κύριε Βουλγαράκο. Καλημέρα, καλημέρα σας κύριε Σαμάλη, καλή χρονιά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, τελείωσε ο χρόνος, φάγαμε και καμιά 12 μέρες και από τον καινούριο. Η ζωή συνεχίζονται, τα προβλήματα συνεχίζονται και ούτω καθεξής. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται. Και επιλέξατε και αυτό το θέμα της οικονομίας που αφορά τους πάντες και τα πάντα, δεν υπάρχει κάποιος που να μην ενδιαφέρεται ή να μην τον αφορά αυτό το θέμα, διότι πρόκειται για την ζωή μας, την καθημερινή. Λοιπόν, σας ακούμε. Βεβαίως κύριε Σαμάνδη, στην ουσία η οικονομία και η οικονομική κατάσταση είναι αυτή που κανονίζει τις ζωές μας, τις ζωές όλων. Βέβαια βλέπουμε αυτά τα χρόνια, τα τελευταία χρόνια που βιώνει όλοι οι Έλληνες βιώνουν τη φτώχεια τους. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Να ακροβατούμε ανάμεσα στο ψέμα και στην αλήθεια όσον αφορά και την πληροφόρηση που υπάρχει από τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τις πληροφορίες που μας δίνουν και οι ίδιοι κυβερνώντες, τα κυβερνητικά στελέχη, οι υπουργοί που είναι αρμόδιοι και έχουν σχέση με την οικονομία. Τελικά, κύριε Σαμάνδη, αυτά τα τελευταία χρόνια με την υγειονομική κρίση υπάρχει μια τεράστια παραπληροφόρηση ξεκάθαρα όσον αφορά, όπως είπαμε, τα οικονομικά στοιχεία και την οικονομική κατάσταση στη χώρα μας. Ενώ η χώρα είναι ξεκάθαρο πλέον ότι λειτουργεί με δανεικά, παρουσιάζεται μια εικόνα ανάπτυξης με στόχο τη βελτίωση του προφίλ της κυβέρνησης και την αδρανοποίηση, με στόχο την αδρανοποίηση των Ελλήνων πολιτών. Είναι το μόνο σίγουρο. Τα ψέματα είναι πολλά. Και θα ήθελα, αφού μου δίνετε το βήμα και την ευκαιρία, να αναφέρουμε κάποια στοιχεία και στην ουσία τι ανακοινώνουν οι μηχανισμοί του κράτους, τι βιώνουμε εμείς οι Έλληνες πολίτες προσπαθώντας να διαβιώσουμε και να διαχειριστούμε όλη αυτή τη φτώχεια και τη γενικευμένη αύξηση τιμών, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε λογαριασμούς που έχουν τριπλασιαστεί σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες, και αν κάποιος στην ενέργεια και αν κάποιος έχει και αέριο, κύριε Σαμάνδη, στις μεγάλες πόλεις, είναι μπροστά στο να πληρώσει μια μικρή περιουσία για να μπορέσει να ζήσει. Κάτι το κάψιμο έχει μπει στη ζωή μας, πάντα ήταν στη ζωή μας, δεν είναι μόνο η θέρμανση στο σπίτι, είναι και η κίνηση κάθε μέρα με τα αυτοκίνητά μας και, εν πάση περιπτώσει, σχεδόν όλη η οικονομία, όλη η οικονομία βασίζεται και κινείται πάνω σε αυτά. Πολύ σωστά. Αυτό συμβαίνει. Υπάρχει μια γενικευμένη αύξηση τιμών, γιατί ακούσαμε τον Υπουργό Ανάπτυξης πριν λίγες ημέρες να μας λέει ότι δεν υπάρχει γενικευμένη αύξηση τιμών παρά μόνο αυτή της ενέργειας. Μα πραγματικά ο κύριος Γεωργιάδης είναι κάτοικος Ελλάδος, μιλάει για τη χώρα μας. Όλοι το βλέπουμε. Η αλήθεια είναι σε αυτά που βιώνουμε. Βιώνουμε τα γεγονότα εμείς αυτή τη στιγμή και τα αποτελέσματά τους. Άρα εμείς ξέρουμε την αλήθεια όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι. Τι ανακοινώνει όμως η κυβέρνηση και τα κυβερνητικά στελέχη και ο Υπουργός Οικονομικών? Τι μας έχουν πει, κύριε Σαμάδη, και θα ξεκινήσω από αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε βγει από τα μνημόνια. Το ακούσαμε και από την προηγούμενη κυβέρνηση αυτό, από το στόμα του Αλέξη Τσίπρα, του προηγούμενου Πρωθυπουργού, και μετά πήρε τη σκυτάλη και η καινούργια κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και κάποιοι μεγάλο δημοσιογράφοι από τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης μας ενημερώνουν ότι βγήκαμε από τα μνημόνια. Μα ξέρετε, κύριε Σαμάνδη, εσείς τι λέτε, βγήκαμε ή δεν βγήκαμε? Μα είναι δυνατόν να έχουμε βγει από τα μνημόνια όταν το 2020 τον Οκτώβρη υπογράψαμε κύρωση η Βουλή μας ένα πτωχευτικό νόμο? Το νόμο αυτόν με τα πολλά ονόματα, πτωχευτικό κώδικα ή δεύτερη ευκαιρία? Μας εξήγησε λοιπόν κανένας ποια είναι η δεύτερη ευκαιρία? Γιατί τον περάσαμε στον Έλληνα ότι είναι η δεύτερη ευκαιρία? Πού είναι η δεύτερη ευκαιρία? Πέρασε ένας νόμος όπου θα πτωχεύσει ο Έλληνας αγρότης, θα πτωχεύσει ο Έλληνας επαγγελματίας, ο Έλληνας συνταξιούχος, και εμείς το περνάμε ως δεύτερη ευκαιρία? Επειδή θα δημιουργηθεί μια πλατφόρμα, κύριε Σαμάνδη, όπου θα μπορέσουμε να ετηθούμε μια δόση που θα μπορούσαμε να πληρώσουμε
για να συνεχίσουμε να διαβιώνουμε, όπου αυτή την αίτηση μονομερώς οι πιστωτές θα μπορούν να την απορρίψουν και να ετηθούν την πτώχευσή μας, όπου αυτός ο πτωχευτικός νόμος περιμένει στη γωνία και είναι έτοιμος να εφαρμοστεί στην κανονικότητα. Η κανονικότητα θα είναι πάρα πολύ σκληρή, κύριε Σαμάνδη, και όσο αφορά τη χώρα μας. Γιατί... Εμείς να μείνουμε στη χώρα μας, αυτό μας ενδιαφέρει. Σαφώς. Ναι. Γιατί, ξέρετε, δεν μας πληροφόρησε επίσης κανένας και στα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει ανοίξει την κάνουλα, στην ουσία έχει δώσει το δικαίωμα αυτά τα χρόνια που διαβιώνουμε την υγειονομική κρίση, τα κράτη να εκδίδουν ομόλογα και να δανείζονται περισσότερο. Αλλά εμείς, μέσω της παραπληροφόρησης, είπαμε ότι τελικά όλα καλά τα κάνει η κυβέρνηση, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν μας πληροφορήσαν όμως γι' αυτό. Και δεν μας πληροφορήσανε ότι αυτή τη στιγμή και μετά την 16η Φεβρουαρίου, ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, υπάρχει περίπτωση και είναι ο κρυφός φόβος της κυβέρνησης να μην καλύψει πλήρως αυτά τα ομόλογα και μετά θα αρχίσουν τα δεινά. Οπότε σίγουρα η κανονικότητα θα είναι πολύ σκληρή, κύριε Σαμάνδη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Επίσης, κάτι άλλο που θέλω να θίξω όσον αφορά το ψέμα και την αλήθεια. Μας έχουν πει για το Ταμείο Ανάκαμψης και για τα 72 δισεκατομμύρια που η χώρα μας κατάφερε και η κυβέρνηση να εξοικονομήσει 72 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το θέμα είναι, δεν ξέρω αν κατά πόσο αυτά αληθεύουν και αν αληθεύουν, πού θα πάνε τελικά. Αυτό ακριβώς, κύριε Σαμάδη, θέλω να θίξουμε. Καταρχήν δεν μας πληροφορήσανε ότι ούτως ή άλλως από το προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα μας θα έπαιρνε 40 δισεκατομμύρια για 7 χρόνια. Γιατί αυτά τα 72 δισεκατομμύρια είναι για 7 χρόνια. Θα παίρναμε λοιπόν, υπήρχε δεν υπήρχε υγειονομική κρίση, 40 δισεκατομμύρια. Τα υπόλοιπα που περισσεύουν, τα 32 δισεκατομμύρια, τα μισά θα είναι δάνεια και τα υπόλοιπα θα υπάρχει μια πολύ αυστηρή επιτήρηση στο πώς θα ξοδευτούν από την κυβέρνησή μας, όπου θα πρέπει να είναι σε μορφή επιδοτήσεων και ΕΣΠΑ. Αυτό τώρα το μέτρο που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση ότι θα μας δώσει ηλεκτρικές συσκευές για να μειώσουμε την κατανάλωση του ρεύματος, θα προκύψει από το ταμείο αυτό, από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο Έλληνας αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη αυτό το πράγμα? Θα καταλάβει από τα 72 δισεκατομμύρια τίποτα? Γιατί όμως παραπληροφορούμε έτσι τον Έλληνα πολίτη? Εντάξει, ο κόσμος ακούει νούμερα, αυτά αποτυπώνει, από εκεί πέρα κατά πόσο από αυτά τα νούμερα θα καταλήξει στον σε αυτόν, αυτό είναι μια άλλη ιστορία που μάλλον δεν τη ψάχνει κανείς. Και μένει εντύπωση στο τέλος και όλα τα συνεπακόλουθα. Σαφώς όλα γίνονται για τις εντυπώσεις και στο να κρατήσουν τον Έλληνα στην ουσία πίσω από το δέντρο και να μην βλέπει το δάσος, κύριε Σαμάδη. Αυτό είναι τελικά το πρόβλημά μας. Πριν δεν έχει περάσει μήνας που έχει κυρωθεί ο κρατικός προϋπολογισμός. Τι πληροφόρηση είχαμε για τον κρατικό προϋπολογισμό που κυρώσαμε? Τι έσοδα έχουμε και τι έξοδα? Καλά, τώρα θα μου πείτε, ο κορονοϊός τα έχει σκάσει όλα και κανείς δεν ψάχνει τίποτα παραπέρα και προφανώς κάποια θέματα που όντως έχουν μεγάλη σημασία να περνάνε έτσι στον τούκο. Μα είναι όμως αυτό που κανονίζει τις ζωές μας. Ναι. Αυτό δεν είναι. Δηλαδή ο Έλληνας πολίτης δεν πρέπει να ξέρει τι έσοδα έχει το κράτος του, που αυτό στην ουσία δίνει υπόσταση στο κράτος. Κύριε Βουλγαράκο, να μια και δεν μπήκατε στο θέμα του προϋπολογισμού, να ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Τελικά αυτά τα 600 δις του Αρτέμις Ώρα υπάρχουν ή δεν υπάρχουν στο προϋπολογισμό? Τι γίνεται? Σαφώς και υπάρχουν, αποτυπώνονται για 7η χρονιά μέσα στον κρατικό μας προϋπολογισμό και εδώ θέλω να καταλήξω. Αυτή η παραπληροφόρηση στην ουσία, όταν ένα μεγάλο μέσο μαζικής ενημέρωσης που αυτή τη στιγμή οι Έλληνες είναι μπροστά στις τηλεοράσεις τους και τους πληροφορούν τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μας ενημερώνει λοιπόν ότι κυρώνεται ή έχει βγει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού, μας ενημερώνουν δηλαδή ότι η Βουλή ετοιμάζεται να ψηφίσει τον κρατικό προϋπολογισμό, δεν πρέπει να μας ενημερώσουν
για τα δύο νούμερα, τα έσοδά μας δηλαδή και για τα έξοδά μας. Ασφάλως. Δεν συμβαίνει αυτό. Απλά μας ενημερώνουν ότι θα κυρωθεί ο κρατικός προϋπολογισμός. Ας συλλογιστούμε όμως γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί εγώ θυμάμαι πολύ καλά, κύριε Σαμάνδη, ότι στους προϋπολογισμούς παλαιότερων χρόνων του 2015, όταν αναφερόταν οι δημοσιογράφοι για τον κρατικό προϋπολογισμό, αναφέρανε και τα τι έσοδα θα έχουμε. Θυμάμαι 148 δισεκατομμύρια ότι ήταν τα έσοδά μας και αντίστοιχα τα έξοδα. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν δεν συμβαίνει αυτό. Και δεν ρωτά κανένας. Γιατί ο κρατικός μας προϋπολογισμός για το 2022 προϋπολογίζει έσοδα 796 δισεκατομμύρια. Μπορούμε να συλλάβουμε, κύριε Σαμάνδη, το μέγεθος αυτό. Και θα ξοδέψει η κυβέρνησή μας 806 δισεκατομμύρια για εμάς. Καταλαβαίνουμε ότι αν ξοδέψει τον επόμενο χρόνο η κυβέρνησή μας 806 δισεκατομμύρια, τι θα συμβεί. Θα το πράξει όμως. Και γιατί κανένας μες στη Βουλή δεν ρωτά τι είναι αυτά τα τεράστια ποσά. Να ενημερώσουμε τους ακροατές μας ότι ο προϋπολογισμός της Γερμανίας αυτή τη στιγμή στα έσοδά της είναι 413 δισεκατομμύρια προϋπολογίζει για τον επόμενο χρόνο. Εμείς έχουμε 796. Ναι. Στο διπλάσιο και κάτι παραπάνω. Σωστά. Πολύ σωστά. Αναλογικά ο προϋπολογισμός μας με τον πληθυσμό είναι μεγαλύτερος της Αμερικής αυτή τη στιγμή. Και δεν ρωτά κανείς. Δεν αναρωτιέται. Παρά μέσα στη Βουλή παίζεται ένα θέατρο για τα μικροποσά. Ότι ας πούμε φέτος θα εισπράξει η κυβέρνησή μας 45 δισεκατομμύρια από φόρους, ενώ πέρσι εισπράξαμε 43, δηλαδή 2 δισεκατομμύρια παραπάνω, ενώ η κυβέρνηση ανακοινώνει ότι θα μειώσει τους φόρους. Και γίνεται ένα παιχνίδι. Για τα τεράστια ποσά κανείς δεν ρωτά. Το ότι υπάρχει ένα ποσό... Τώρα τα 600 δις το Αρτέμις ώρα είναι στον προϋπολογισμό ή δεν είναι? Βεβαίως. Από για να ξεκαθαρίζουν κάποια πράγματα, διότι πολλές φορές συζητώντας και με τον κόσμο λένε ότι όλα αυτά είναι παραμύθια, είναι ιστορίες για αγρίους και πάει λέγοντας. Είναι ξεκάθαρο, κύριε Σαμάνδη, και λίγο να το αποσαφηνίσουμε αυτό για να το καταλάβει και ο κόσμος. Για 7η χρονιά λοιπόν αποτυπώνουν τα 600 δισεκατομμύρια του Αρτέμις ώρα της κατάθεσης που έγινε το 2012. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ποσό ως δάνεια που αποτυπώνεται στα έσοδα, το οποίο είναι 701 δισεκατομμύρια ευρώ. Ρωτάει το ελεγκτικό συνέδριο, κύριε Σαμάνδη, και είναι πολύ σημαντικό αυτό να το αναδείξουμε. Ρωτά λοιπόν το ελεγκτικό συνέδριο, το οποίο είναι, για να ξέρουν και οι ακροατές, ότι το ελεγκτικό συνέδριο είναι μια ανώτατη δικαστική αρχή, σαν το Άριο Πάγο, ο οποίος είναι εκεί για τα ποινικά, σαν το Συμβούλιο της Επικρατείας που είναι εκεί για τα αστικά. Έτσι λοιπόν το ελεγκτικό συνέδριο είναι η ανώτατη δικαστική αρχή όσον αφορά τα δημοσιονομικά της χώρας. Ρωτά και δεν παίρνει επαργής εξηγήσεις από τον ΟΔΙΧ. Όμως το ελεγκτικό συνέδριο πρέπει να συντάξει μια έκθεση για τον απολογισμό που γίνεται. Ρωτά λοιπόν τι είναι αυτά τα ποσά και στην έκθεσή του καταλήγει το ελεγκτικό συνέδριο ότι είναι από βραχυπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού. Τι σημαίνει αυτό, κύριε? Τα κατονομάζει ή απλά αόριστα λέει? Λέει ότι το ποσό αυτό που εμφανίζεται η μεγάλη αξία είναι από βραχυπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού. Ναι, ωραία. Σημαίνει δηλαδή ότι κάποιος εσωτερικός παράγοντας, κάτοικος της Ελλάδος, μας έχει δανείσει. Αλλά δεν παίρνει επαρκείς εξηγήσεις. Και αν θα μπούμε μέσα στον προϋπολογισμό μας, που όλοι οι Έλληνες πρέπει να το κάνουν, γιατί είναι στην ουσία το μεγάλο μας σπίτι, η Ελλάδα κανονίζει τις ζωές μας αυτός ο προϋπολογισμός, ενώ υπάρχουν όλα τα πινάκια, τι παίρνει κάθε Υπουργείο αναλυτικά, 33 εκατομμύρια ευρώ ας πούμε θα πάρει η κεντρική κυβέρνηση, κύριε Σαμάνδη, δηλαδή όπου κεντρική κυβέρνηση, Μέγαρο Μαξίμου και ο Πρωθυπουργός. Ναι, 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 λοιπόν. Αναλύονται τα πάντα. Όταν φτάνουμε όμως στο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο παίρνει 751 δισεκατομμύρια, αυτό το ποσό ως δάνεια αναφέρεται έτσι ξερά και δεν αναλύεται από κανέναν. Δεν υπάρχει ανάλυση. Θα πρέπει δηλαδή όλοι οι Έλληνες πρέπει να μπουν μέσα στον προϋπολογισμό,
να τον δουν, να το αποτυπώσουν, να δουν πού ξοδεύονται τα χρήματά του και γιατί αυτή η αξία στην ουσία δεν χρησιμοποιείται για εμάς. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί ο νόμος λέει ότι μια αξία η οποία καταγράφεται και υπάρχει, αν δεν χρησιμοποιείται, πρέπει να ισολογίζεται, να περνάει στα έξοδα και να πηγαίνει αυτούσια την επόμενη χρονιά. Αυτό συμβαίνει, κύριε Σαμάνδη. Αυτό αποτυπώνεται. Στην ουσία η κυβέρνησή μας δεν έχει τη βούληση να χρησιμοποιήσει αυτά τα χρήματα. Άρα συνεπώς μεταφέρονται και δεν χρησιμοποιούνται, λέτε? Μεταφέρονται σαφώς και δεν χρησιμοποιούνται. Γιατί για ποιο λόγο? Όταν υπάρχει αυτό το στρίμωγμα, όταν υπάρχει αυτή η οικονομική δυσκολία, για ποιο οι λόγοι θα είναι? Ή δεν υπάρχουν ή υπάρχουν και δεν θέλουν. Ακριβώς. Ακριβώς αυτό που είπατε. Υπάρχουν και δεν θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν. Ξέρετε, δεν κυβερνά η Ελλήνων Συνέλευση. Μόλις κυβερνήσει η Ελλήνων Συνέλευση, σαφώς και αυτές οι αξίες θα χρησιμοποιηθούν. Είναι αποτυπωμένες και στον κρατικό προϋπολογισμό και στις προγραμματικές δηλώσεις της Ελλήνων Συνέλευσης, και αυτή η περιουσία και οι άλλες περιουσίες, και θα χρησιμοποιηθούν από τους Έλληνες πολίτες. Θα πρέπει να κάνουμε γνωστό, κύριε Σαμάνδη, ότι εμείς είμαστε αυτοί που δίνουμε υπόσταση στο κράτος. Τη δύναμη δηλαδή του κράτους, το κράτος που είναι δύναμη, εμείς τη δίνουμε. Και οι μηχανισμοί του είναι εκεί για να εξυπηρετούν τα δικά μας συμφέροντα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και εμείς είμαστε αυτοί που απαρτίζουμε το δημόσιο. Άρα όλα γίνονται τελευταία στο όνομα του ελληνικού δημοσίου. Καλά, εμείς είμαστε αυτοί που κρίνουμε, εμείς είμαστε αυτοί που δεν είμαστε ευχαριστημένοι με ό,τι συμβαίνει και όπως συμβαίνει, αλλά και εμείς είμαστε αυτοί που δεν κάνουμε και τίποτα να αλλάξει. Αυτό εντάξει. Είναι το κλειδί, κύριε Σαμάνδη. Εμείς πρέπει επιτέλους να αρχίσουμε να παράγουμε τα γεγονότα και να γευόμαστε τα αποτελέσματα. Γιατί κάποιοι άλλοι παράγουν γεγονότα και έχουμε δει τι συμβαίνει στο οικονομικό κομμάτι μέχρι τώρα. Γιατί έχουμε έναν υπουργό οικονομικό, κύριε Σαμάνδη, ο οποίος ανακοινώνει ανάπτυξη από την καινούργια χρονιά για ακόμα μια φορά. 6 με 7% ανάπτυξη. Την ίδια ώρα και την ίδια στιγμή όπου ο πληθωρισμός έχει περάσει το 5%. Μακάρι να γίνει αυτή η ανάπτυξη που λένε, αλλά δυστυχώς η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Αυτές τις πολιτικές που εφαρμόζουν, κύριε Σαμάνδη, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συμβεί αυτό. Εδώ είδαμε τον Υπουργό Ανάπτυξης, όταν πρωτοεμφανίστηκε ο πληθωρισμός πριν κάποιους μήνες, να προσπαθεί να το καρποθεί η κυβέρνηση όλο αυτό, δήθεν ότι έρχεται η ανάπτυξη. Φυσικά μετά αλλάξανε και καταλαβαίνουμε ότι ο πληθωρισμός προέρχεται από τη γενικευμένη όλη αυτή την αύξηση τιμών που διαβιώνουμε όλοι και τη βλέπουμε όλοι στη ζωή μας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, τώρα στο διατάφτο όμως, τι τα λέτε, ακούμε σχεδόν όλους τους υποψηφίους βουλευτές της Ελληνικής Συνέλευσης, να τα λένε όλα αυτά, να τα επισημαίνουν όλα αυτά. Από την άλλη πλευρά όμως, διαπιστώνουν και μία διστακτικότητα από την πλευρά του κόσμου. Θα πρέπει, κύριε Σαμάνδη, να το κάνουμε αυτό το πράγμα, να αποτυπώνουμε την αλήθεια στην ουσία, γιατί αν κάτσει ο Έλληνας αυτή τη στιγμή μπροστά στις τηλεοράσεις του και ενημερωθεί από τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τους κυβερνώντες και τους υπουργούς μας, στο τέλος της ημέρας θα αναρωτηθεί ότι τελικά κάτι δεν κάνει καλά. Ότι μόνο αυτός φταίει και πρέπει να το αποτυπώσω αυτή τη στιγμή τα νούμερα που ανακοινώνει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων όσον αφορά τους Έλληνες πολίτες οι οποίοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία, είναι 3.700.000 Έλληνες. Όχι αφημοί, προσέξτε. Ναι, ναι. Έλληνες. Οι οποίοι είναι μπροστά σε αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης, όπου θα επιβάλλει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, και ακούσατε. Έχει δημιουργήσει ένα ηλεκτρονικό σύστημα, το ίσπραξης, μεγάλο αδερφό όπως τον αναφέρουν, όπου θα κάνει τι? Σε πρώτο χρόνο ηλεκτρονικά θα παρακολουθεί όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τους λογαριασμούς των Ελλήνων πολιτών, των 3.700.000, όπου απρόσωπα θα επενδύνει, θα προχωρά σε δεσμεύσεις, κατασχέσεις και δεσμεύσεις περιουσιών και θα ενημερώνεται με ένα ηλεκτρονικό μήνυμα ο πολίτης για το αποτέλεσμα. Και μάλιστα, και κλείνω για να μην κουράζουμε, ναι, ναι. Θα επενδύνει και σε συμψηφισμούς χρεών με περιουσιακά στοιχεία, κύριε Σαμάνδη.
Και όταν μιλάμε για 3.700.000 Έλληνες, αν βάλουμε και αυτούς που δεν έχουν χρέη στην εφορία και έχουν στα ασφαλιστικά ταμεία, έχουν στις 10 ληξιπρόθεσμες οφειλές και δεν έχουν στην εφορία, ή έχουν φυσικά κόκκινα δάνεια στις τράπεζες, θα φτάσουμε σε ένα ποσοστό πάνω από 70% των Ελλήνων όπου έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Καταλαβαίνουμε το μέγεθος. Μπορούμε να συλλάβουμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην οικονομία μας και στην οικονομική κατάσταση των Ελλήνων. Τι πρέπει να συμβεί λοιπόν? Πρέπει ο Έλληνας να πράξει. Πρέπει ο Έλληνας να σταματήσει να είναι αδρανής και να δράσει. Πρέπει να θυμώσει, αλλά να μετουσιώσει το θυμό του σε πράξη. Και αυτές τις ώρες και αυτά τα χρόνια υπάρχει το όχημα, κύριε Σανάνδη, όπου και πάνω εδώ υπάρχει μια ξεκάθαρη παραπληροφόρηση. Ό,τι έχει πληροφορηθεί ο Έλληνας πολίτης και ο κάτοικος της Αλμοπίας του νομού Πέλλας για την Ελλήνων Συνελεύσεις, ξεκάθαρα δεν ισχύει. Ξεκάθαρα. Άρα υπάρχει το όχημα που λέγεται Πολιτικός Φορέας του Έθνους των Ελλήνων, όπου όλοι οι Έλληνες μπορούν μέσα από αυτό το όχημα να πράξουν και επιτέλους να αλλάξουμε τη ζωή μας. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Η κανονικότητα, κύριε Σαμάντη, θα είναι πάρα πολύ σκληρή αυτή που έρχεται. Ο πτωχευτικός κώδικας, νόμος, δεύτερη ευκαιρία, περιμένει στη γωνία να εφαρμοστεί. Καλά, στη γωνία πολλοί περιμένουν, δεν είναι μόνο ο κώδικας. Θα μου πείτε δεν περιμένει στη γωνία. Ετοιμάζεται η πλατφόρμα, ναι, κύριε Σαμάντη, ναι, ναι, για να εφαρμοστεί, γιατί μας ανακοινώνουν τα κυβερνητικά στελέχη, ναι, ναι, ότι έρχεται η κανονικότητα. Μετά το Μάρτιο. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι διαφορετικά να κλείσουμε και να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Το κλειδί, κύριε Σαμάντη, είναι η ένωσή μας. Από την πρώτη στιγμή ο Αρτέμης Σόρας το φωνάζει. Πρέπει να ενωθούν οι Έλληνες. Επιτέλους είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει. Και είναι η ώρα να γίνει, γιατί κάθε χρόνο και χειρότερα και αυτά που βιώνουμε, στην ουσία βιώνουμε τη φτώχεια μας. Θα πρέπει λοιπόν όλοι μαζί να στρατευτούμε και να αλλάξουμε αυτό που ζούμε. Είναι ξεκάθαρο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.